Σήμερα θα μιλήσουμε από το προφήτη τον Ελισσαίο που ήταν προχθές, 14 του μηνός έως. Και είναι πολύ θαυματουργός, αλλά έχει νόημα πολύ το θέμα αυτό. Όταν βρισκόταν ο προφήτης Ηλίας στο όρος χωρίου, εκεί βρήκε μια σπηλιά για να τέψει ένα κατάλημα να μείνει εκεί, στο χωρί, στην Αγία Κατερίνα. Και είναι η γυβά του συγκεκριμένη, γιατί μη είχε μιλήσει ο Θεός με τον Μωυσή και τα λοιπά. Και βρισκόταν μέσα στη σπηλιά ο Ηλίας. Εκεί άκουσε τη φωνή του Θεού. Του λέει, Ηλία, τι κάνεις εδώ πέρα? Και λέει ο Ηλίας, Κύριε, μένω εις άγρον ζηλωτής. Με ζήλο το έργο του Θεού. Διότι ο λαός είχε εγκαταλείψει και έχω μείνει μόνος. Και τώρα ζητάνε να με θανατώσουν, να με σκοτώσουν. Του λέει έργα απ' έξω από τη σπηλιά. Βγαίνει απ' έξω από τη σπηλιά και σηκώθηκε ένα μοστρόβολος που και τους πέδες του είπαν τον ουρανό. Τόσο πολύ. Αλλά δεν τον είδα τον Κύριο να ήταν εκεί. Λέει ο Ηλίας. Δεν τον είδα. Μετά το ανεμοστρόβιδο έγινε σχισμός. Το βουνό εσύε το από τα θεμέλια του βουνού. Όχι σε δύο σχισμός που είχαμε εδώ στην Ελλάδα, σχισμός. Να κουνιέται το βουνό έρθει να βγάλει πέρα εδώ. Δεν είδα το γύρο να ήταν εκεί. Μετά το σχισμό έγινε φωτιά, πήρε φωτιά το βουνό και γεγότανε λαμπάδα και γεγότανε. Αλλά ούτε εκεί δεν ήταν εκεί. Και μετά έγινε ήχος σε λαφρό ανέμου, μια πνοή. Ένα αεράκι λαφρό έσαι πολύ λαφρό. Εκεί ήταν ο Κύριος. Αλλά εγώ έριξα την ειδωτή στα μάτια και δεν τον είδα τον Κύριο. Και ποιος τον είδε, κανένα δεν είδε. Και μου λέει πάλι, τι κάνεις Ηλία εδώ πέρα? Κύριε λεμένο εξάκρονος ειδωτής, διότι ο λαός είχε εγκαταλείψει και έχω μείνει μόνος μου και τώρα συζητάνε να με θανατώσουν. Πού το ξέρεις αυτό, Ηλία, ότι είσαι μόνος σου? Εγώ εν μέσω του Ισραήλ έχω φυλάξει 7.000 ψυχές οι οποίοι δεν έχουν κλείνει γόνα στο βάθο. Και σου μου λες ότι είσαι μόνος σου. Αλλά φύγε τώρα από εδώ και θα πας στην έρημο της Δαμασκού και θα κρίσεις τον Ελισσαίο, τον Υιόν του Σαββάτ, προφήτη αντί σου να σε έξω, να σε αντικαταστήσεις. Εις το χωρίον Αβδελμαουλά. Και πηγαίνει ο Ηλίας τώρα, πώς πήγε 1000 χιλιόμετρα και πλέον, πώς πήγε. Από το χωρίον να πάει στην έρημο του Δαμασκού. Και βρήκε τον Ελισσαίο ο Ηλίας να κάνει χωράφι με 12 ζευγάρια βόδια. Και αυτός ήταν με το τελευταίο ζευγάρι. Και περνάει από κοντά ο Ηλίας και του ρίξε τη μηδωτή απάνω και αυτή είχε κοιτάρει να το τραβήξει κοντά του ο Ηλίας, τον Ελισσαίο. Σταματάει τα βόδια και είπε, Πατέρα, έρχομαι μαζί σου, είπε. Αλλά να μου επιτρέψει να πάω να φιλήσω το πατέρα μου και την μητέρα μου και έπειτα λέει, θα έρθω μαζί σου. Ναι, είπε, να πας. Τα έβγαλε τα βόδια από το αυλάκι, τα παραμέρισε, τα ξεζέντη και πήγε και ρέτησε τους γονείς πρώτα, τόσο για την αμία, γιατί αυτές είναι οι πράξεις οι καλές. Με τις αγάπης, τις γονείς και σε όλους. Η αγάπη είναι. Αυτή μιλάει. Μην πούμε λόγια πολλά, γιατί αν δεν έχουμε την αγάπη, δεν κερδίζουμε τίποτα. Θα με έχει τίποτα μας. Πάντα το κάνουμε. Και γυρίζει και έσφαξε τα δύο βόδια, έκαψε και τα ξύλινα εργαλεία και άλλα ξύλα και τα έψησε και έκανε τραπέζι στο χωριό εκεί. Θα είναι όλος ο κόσμος, το χωριό αυτό.
Και μετά έγινε ακόλουθος μαζί με τον Ηλία. Επειδή ο προφήτης Ηλίας είχε ακόμα να εκτελέσει κάποια εντολή, ήταν απαραίτητη και έπρεπε να ήταν μόνος του, τον άφησε κάπου τον Ελισσό και πήγε να τελειώσει αυτή την αποστολή που είχε την τελευταία εξόδος. Την τελείωσε και γυρίζει και βλέπει το βρήκε τον Ελισσό και του λέει «Ελισσέ, μείνε εδώ, διότι ο Κύριος με προσέτασε να πάω μέχρι το χωρίο Βεθήλ». Και είπε ο Ελισσέος «Ζει Κύριος ο Θεός, ζει και η ψυχή σου», λέει. Θα έρθω κι εγώ στο αφήνω γάμο. Έλα του λέει. Πήγαν και οι δύο προφήτες εκεί. Και εκεί ήταν πίσανε 50 παιδιά, άντρες όμως, σωστοί άντρες, παιδιά προφητών. Και είπανε στον Ελισσέ, το ξέρεις σήμερα ότι ο πατέρας σου φεύγει από τον ουρανό. Το ξέρω, είπε, γι' αυτό δεν αποχωρίζομαι. Πήγαινε από κοντά του. Ναι. Από το χωρίον Βεθήλ είσαι ο πάλιο προσφυγίας. Μείνε εδώ Ελισσέ που λέει μαζί με τα παιδιά, διότι ο Κύριος μου προσέτασε να πάω μέχρι την Ιερικό. Και πάλι ο Ελισσέος είπε «Ζει Κύριος ο Θεός, ζει και η ψυχή σου». Κάθησε κι εγώ είπε στην Ιερικό. Και πήγαινε και τα 50 παιδιά των προφητών. Από την Ιερικό είπε πάλι «Μείνε εδώ Ελισσέ μαζί με τα παιδιά, διότι ο Κύριος μου προσέλεξε να πάω μέχρι τον Ιορδάνη το ποτόμα». Και πάλι ο Ελισσέος είπε «Ζει Κύριος ο Θεός, ζει και η ψυχή σου», λέει, «θα έρθω κι εγώ». Και πήγανε και τα 50 παιδιά μαζί, παιδιά προφητών, άντρες σωστοί, όλοι μαζί. Και ο προφήτης Ηλίας έβγαλε τη μηλωτή, δέρμα προβάτου ήταν, μηλωτή, απήγε την καρέλος, δέρμα προβάτου. Όπως έχουν τώρα ιερείς στα πετρακύλια. Τέτοια χάρη. Τέτοια δύναμη και τέτοια. Και τη διπλώνει και χτυπάει τα νερά του Ιορδάνη και αμέσως τα νερά που κατεβαίνανε σταματήσανε επί τόπο και τα νερά που φεύγανε φύγανε και έγινε δρόμος. Και περάσαν οι δύο προφήτες συνομιλούντες, όχι να βιαστούν να περάσουν, κουβεντιάζοντας. Ναι, να πω. Του λέει «Ελισσέ, εγώ τώρα φεύγω», είπε. «Εάν θέλεις καμιά χάρη να μου ζητήσεις, να σου δώσω», λέει, «τι χάρη θέλω να σου δώσω, να σου κάνω ένα δώρο». Του λέει «Πατέρα, θέλω διπλό πνεύμα το δικό σου». Του λέει «διπλό πνεύμα το δικό μου, τι να τα αποζητάς, έτσι, αλλά που το ζήτησες, θα σου δώσω, να το έτσι». «Εάν όμως με δεις την ώρα που θα ανεβαίνω στον ουρανό, εάν δεν με δεις, θα μείνεις με αυτό το πνεύμα που έχεις». Να αρχίσει να κάνω πίνη. Ναι. Και κατεβαίνει πύρινη άμαξα και πύρινη άλογα. Ο οδηγός ήταν ο Άγγελος, χωρίς να είναι στην εικόνα. Ωραία εικόνα. Του κόβει η κυρία. Και έφυγε δια νομοστρολίου του Ηλίας στον Μονάδο. Πώς φεύγει ο Αναγκαστός, μια βουήλια. Και με φωτιά μαζί. Μια βουή, φωτιά, αφού είτε μέσα στη φωτιά ήταν. Πήρε μια άμαση και πήρε ένα άλλο, φωτιά. Μια βουή. Πάτερ μου, πάτερ μου, πάτερ μου, φώνασε ο Ελισσέος, να τον δει. Δεν τον είδε. Και από την λύπη του, δεν τα ούγα και τα καρδιωγόματι. Ίσχυτο. Και του πέτρεψε τη μελωτή από τον ουρανό. Γι' αυτό λέει το πληθήκιο, «Άνωθεν καταπέμψα σε Ελισσέου τη χάρη, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει». Διότι της θυμός είναι αυτόν βριάματα, θησαυρό η αμάτα. Τόσο πολύ. Ο πιο αγαπημένος προφήτης εδώ στην Ελλάδα είναι ο Ηλίας. Και ο Ελισσός είναι ο αντικαταστάτης του Ηλίας. Τον αντικατέστησε δηλαδή. Τι παίρνει τη μελωτή ο Ελισσέος,
και πηγαίνει μπροστά στο ποτάμι, την εδίπτωσε όπως και προηγούμενος ο Λουγίας, διότι ο ποτάμι και η κύριε Σιπάλη, δεν είναι ο δρόμος αυτός, η κύριε Σιπάλη, και πηγαίνει κοντά στο ποτάμι και το σηκώνει την πηδωτή, «Πού είναι ο Θεός του Ηλία», είπε, και χτυπάει την ανά και σταμάτησε το νερό επί τόπου, από τον που κατέβαινε, και το αλουπέφι έφυγε και πέρασε επί ξηρού εδάφους και πήγε εκεί που ήταν τα παιδιά του προφητών. Τα παιδιά όλοι με ένα στόμα, ήταν λίγοι, ήταν 50 άντρες. Είπανε τώρα το πνεύμα του Ηλία έχει μείνει και έμενε στο Ελισσαίο, είπε τώρα. Αλλά το σώμα του Ηλία ο Θεός τον έχει πετάξει κάπου εδώ σε μια χαρά καμιά χαρά. Να πάμε να ψάξουμε να το βρούμε. Όχι, είπε ο Ιησούς. Διότι ο Ηλίας πήγε με το σώμα στον ουρανό. Επιμέναν όμως και δύο φορές και τρεις φορές. Πρέπει να το βρούμε μια φορά. Επήγανε. Και πήγανε, ψάξανε τρία ημερώνυτα, ερευνήσαν όλη την περιοχή και γυρίσαν και είπανε ότι δεν το βρήκαμε. Και ξενιάσατε, διότι είναι μάρτυρες αυτοί. Αυτοί οι 50 που πήγανε κοντά γίνανε μάρτυρες για μας. Να πιστέψουμε ότι έτσι είναι. Ότι ο Ηλίας πήγε με το σώμα. Το βεβαίωνε αυτοί οι 50 μάρτυρες. Και είπανε στον Ελισσαίο τον προφήτη, εμείς καταγόμεθα από την Ερυχώ και στην Ερυχώ τα νερά είναι πικρά. Ό,τι δεν δραπητεύουμε δεν γίνονται. Θα περάσουμε τα δότα, τα νερά είναι. Και πέρασε και τα είδε και τρέχει το ποτάμι, αυτό το πικρό, γιατί μέσα από την Ερυχώ που βγάζει, τι να σας πω, γλυκύτατο νερό. Με την ευλογία του προφήτου Ελισσαίου. Γιατί εκεί στην Ερυχώ έχει και ναό ο προφήτης ο Ελισσαίος. Εκεί ήταν το σπίτι του Ζαχαίου, που είναι σηκωμαρία. Ναι. Ναι. Είναι και η εκκλησία του προφήτου Ελισσαίου. Λοιπόν, στο πρώτο χωριό όμως που κατέβηκε ο Ελισσαίος, ήρθανε πολλά παιδιά απ' έξω σαλόνια και παίζανε. Και τον είδανε τον Ελισσαίο ότι ήταν φαλακρός. Είχε φαλάκρος το κεφάλι. Και σκισμένα τα ρούχα και με τη μιλωτή. Πηγαίνανε και το κοροϊδεύανε. Γιατί δεν είχαν μάθει οι μανάδες τα παιδιά να σέβονται τους ηλικιωμένους ή και τους αναπήρους ακόμα. Γιατί τα παιδιά είναι σαν σφίγγες. Άμα ένας πάει και την τρίξει κανένα ανάπηρο, κανένα γέρο, ναι, πέφτουν όλοι. Σπήραν. Ναι, ναι. Σπήραν. Και τον έκαναν τον προφήτη, τον καλύτερο προφήτη, να αγανακτήσει απέναντι στα παιδιά. Αγανάκτησε. Και τα κατηράστηκε ενώπιον του Θεού, ο Ελισσαίος. Και βγήκανε δύο αρκούδες από το δάσος και κατεσφάλισαν 42 παιδιά. Να προσέξουμε καλά και οι μητέρες και εγώ εδώ στο κόσμο, ότι τα παιδιά να σέβονται τους αναπήρους και τους ηλικιωμένους. Να σέβονται. Αμαρτία. Να πειράσουν. Γίνανε σε διανοητικός ανάπηρος και τον πειράζεις. Γιατί τον πειράζεις. Έχουμε εκεί στο κορφή ήταν αναπήρους που τους κάναμε πιο τραγούς από τι ήταν. Και όχι μόνο μικρά παιδιά, αλλά και οι μεγάλοι ακόμα. Και πήγε, έκανε κονάκι ο Βρίτης, σε ένα σπίτι. Το σπίτι αυτό η νοικοκυρά δεν είχε παιδί. Δεν είχε παιδί. Και τι έκανε μόνο. Της λέει της γυναίκας ότι του χρόνου θα έχει το παιδί στην αγκαλιά. Και πράγματι, η στήρα αυτή έμεινε έγκυος και γέννησε παιδί αγόρι. Μεγάλο το παιδί έγινε 15 χρονών και πήγαινε και εργαζότανε με τον πατέρα του στα χωράφια. Μια μέρα όμως αρρωσταίνει το παιδί στο χωράφι και γυρίζει στο σπίτι και πέφτει στην πορεία της μανούλας του και πέθανε το παιδί. Δεν απελπίστηκε η γυναίκα.